Ρούπεν. Αλλά βέβαια και το θλιβερό γεγονός ότι εκτελέστηκε ο Οχίας, διότι δεν μπορούσε ο Γερμανός στρατηγός να δεχθεί ότι ένας Οχίας, ο αυτός είχε απομείνει. Επέφερε τόσο μεγάλη ζημία σε μια γερμανική ταξιαρχία και από κάτω. Και έτσι μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα βεβαίως τα γνωρίζω. Το άσχημο της ιστορίας είναι ότι με το τέλος, με το πέρας του πολέμου, ενώ όλες οι χώρες άρχισαν να αναδιοργανώνονται, εμάς μας ενέπλεξαν πάλι οι Βρετανοί. Διότι είναι γνωστό πως χρηματοδοτούσαν και τον Ελλάς και τον Έντες. Πλήρες Βρετανοί. Και ο λόγος ήταν να εμπλακούμε σε ένα σπαραγώμα μεταξύ μας, που μπορεί να έχει μεν την έννοια του εμφυλίου όπως αποδίδεται σήμερα. Στον ΟΗΕ εγγράφεται ως συμμορητό πόλεμος και στο κάτω-κάτω εμφύλιο δεν θα μπορούσε να είναι, διότι και από τις δύο πλευρές υπήρχαν ξένα στρατεύματα. Ο ίδιος ο Φλωράκης είχε πει ότι κάποτε πρέπει να τιμήσουμε τους δύο λόγους των Σλαβομακεδόνων που πολέμησαν μαζί μας. Είναι αυτοί που ήρθαν από πάνω και ενίσχυαν τον Ελλάς, αλλά και οι Βρετανοί ενίσχυαν τον Έδες και τις άλλες οργανώσεις. Όμως και να έχει όμως, μας ενέπλεξαν σε αυτή την κατάσταση με μοναδικό σκοπό, δεν υπάρχει αφιβολία από τα αποτελέσματα φαίνεται, να μην διεκδικήσουμε αυτά που κερδίσαμε. Στον πόλεμο πήραμε την Βόρειο Ήπειρο τελείως. Πώς θα την ξαναδώσει πάλι, και δεν ήταν η πρώτη φορά που την είχαμε καταλάβει. Και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε καταληφθεί. Και τότε ο Βενιζέλος έδωσε την εντολή στο Στυρομίλιο να επιστρέψει πίσω. Και δεν επιστρέψαμε μόνο από τον Γυρόκαστρο που ήταν τα ελληνικά στρατεύματα πίσω. Κοντεύαμε να φτάσουμε και στη Σόφια με τον Λογάγο τον Μπάγκαλο τότε, που επίσης έλαβε για τα γίνα γυρίσματα. Είχε βρεθεί στα στενά της Κρέσνας. Η Κρέσνα για την Ελλάδα εκείνη την εποχή τώρα άλλαξε ο πληθυσμός. Το έδαφος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο έπαιζε παλιότερα. Αλλά η Κρέσνα ήταν το φυσικό μας όριο για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Διότι μας έδωσαν μεν, μας επέτρεψαν τα εδάφη που απελευθερώσαμε στην Ανατολική Μακεδονία να τα κρατήσουμε, αλλά με τόσο περιορισμένο βάθος που δεν μπορείς να αμυνθείς. Γι' αυτό και πάντα υπήρχε η δεύτερη γραμμή αμήνη στον Όλυμπο. Θα κρατούσαμε όσο κρατούσαμε επί εποχή Σοβιετικής Ενώσεως τους Βουλγάρους και θα πιστοχωρούσαμε όπου στον Όλυμπο θα δινόταν η μάχη, αφού προλάβαιναν να έρθουν και οι Αμερικανοί κτλ. Αυτά ήταν τα σχέδια μέχρι τότε, ας πούμε. Αλλά με τα 45 χιλιόμετρα βάθος που έχει η περιοχή εκείνη από τα βολγαρικά σύνορα στο Πορτολάγος, είναι μια βολή πυροβολικού. Δεν χρειάζεται καν να εισέλθει ο στρατός στο έδαφος το ελληνικό. Από εκεί να χτυπάει. Μάλιστα τα πυροβόλα τώρα έχουν ξεπεράσει και τα 70 χιλιόμετρα του πυροβολικού. Τώρα βέβαια το έδαφος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο τώρα. Ούτε το πυζικό ενδεχομένως χρειάζεται. Οι δυνάμεις είναι, η αεροπορία είναι, η πύραυλη είναι, πυροφορική είναι. Όμως τα παιχνίδια τα άσχημα μας οδήγησαν στο να μην παραστούμε μόνοι εμείς από όλες τις χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων του 1949, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν άλλοι για μας, διότι εμείς δεν παριστάμε. Είχαμε τις συγκρούσεις. Κι έτσι παρέμεινε σε εκκρεμότητα η υπόθεση με την Αλβανία ότι δεν έχουμε υπογράψει ακόμα σε την ειρήνηση. Να το πω και αυτό πριν δώσουμε το λόγο στον ομιλητή. Οι Αλβανοί επιμένουν για υπογραφή συνθήκης ειρήνης. Εμείς τους λέμε ότι δεν χρειάζεται, πρόσημα είναι αυτό, χρειάζεται, και θα σας πω γιατί αποφεύγουμε, από τη στιγμή που ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Κάρολος ο Παπούλιας τότε, είχε πει ότι έρεται το εμπόλεμο. Όμως αυτό δεν πέρασε από την Ελληνική Βουλή. Όλες οι πράξεις μετά γίνονται ως αποτέλεσμα μιας ειρηνόφιλης κατάστασης. Αλλά τυπικά το εμπόλεμο εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί επιμένουν οι Αλβανοί να έρθει το εμπόλεμο και γιατί το διατηρούμε εμείς? Διότι αν έρθει το εμπόλεμο και υπάρχει ειρήνη, τότε θα πρέπει να ξαναδικάσουμε όλες αυτές τις ιστορίες με τις τσάμιδες, με αποτέλεσμα να αρχίσουν επισήμως οι διεκδικήσεις τους προς μια σύμμαχο χώρα, και κανείς δεν ξέρει που μπορεί να βγάλει αυτό. Ενώ όσο βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν μπορεί κανείς, τη στιγμή που υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, να έχει απαιτήσεις στο απέναντι κράτος.
Και έτσι τυπικά, τυπικά, διότι καθόμαστε στο ΝΑΤΟ, αυτά ξέρετε στην διπλωματία μας παίζουν ρόλο έτσι. Όσο τρελάκια να ακούγονται. Εδώ 6 μήνες καθυστερούσαν την συνθήκη ειρήνης των Παρισίων πάλι, αλλά με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1919, για ένα χαλί. Όσο γελίο και αστείο, αν θέλετε, αστείο δεν είναι, γελίο είναι, αλλά στη διπλωματία παίζει ρόλο. Τι ρόλο έπαιζε αυτό το χαλί, έτσι, για να καταλάβετε και να κλείσουμε αυτό. Στην συνθήκη ειρήνης μου ήταν 4 οι οποίοι τη συνήψαν. Οι 3 νικητές, Αμερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι και ο Γερμανός. Επομένως καθίσανε σε ένα τραπέζι να συζητήσουν. Κάτω από το τραπέζι υπήρχε ένα χαλί και οι πολυθρόνες που εκάθονται ήταν πάνω στο χαλί. Και λένε τώρα οι σύμμαχοι, εμείς είμαστε νικητές. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με τον ίδιο τρόπο που κάθεται ο ηττημένος. Τι να κάνω, λέει αυτός, να πας στην καρέκλα σου πίσω έξω από το χαλί. 1 μέτρο πιο έξω. Πηγαίνοντας όμως έξω από το χαλί, έπαβε ο Γερμανός να είναι συνομιλητής σε πιέσεις όρης, ώστε να γραφεί η συνθήκη σωστά. 6 μήνες κράτησε. Καθυστέρησε η συνθήκη ειρήνης, ώσπου ένας υπάλληλος έβγαλε το χαλί. Πόσο φαίνεται αστείο. Όπως αστείο φαίνεται και αυτό με τη στρογγυλή τράπεζα. Λέμε στρογγυλή τράπεζα και εσύ είναι τετράγωνη. Έμεινε το στρογγυλή τράπεζα. Γιατί? Γιατί όταν γίνονταν, ιδιαίτερα με την συνθήκη της Ουτρέχτης 1713, όταν γινόταν οι συνθήκες τότε με τους αιματηρούς πολέμους των Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών, κάθονται στο τραπέζι για συζήτηση, αλλά όταν είναι το τραπέζι, και ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι συζητούσαν, όταν είναι το τραπέζι παραλληλόγραμμο, αυτός που κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού δείχνει να έχει μια υπεροχή εναντί των άλλων, σαν να είναι αυτός ο συντονιστής της συζήτησης ή αυτός να είναι υπαπεντικό. Επομένως γινόταν σκοτωμός ποιος θα καθίσει στην κεφαλή του τραπεζιού. Και επειδή βέβαια κανείς δεν εδέχεται από τους συνομιλητές να επιτρέψει στον άλλον να πάρει αυτή τη θέση, αφού μάλλον για πάρα πολύ καιρό επήρθε πάλι η έμπνευση σε κάποιον από τους υπαλλήλους εκεί, έκανε το τραπέζι στρογγυλό και έτσι δεν υπήρχε κεφαλή του τραπεζιού. Δείτε δηλαδή πόσο σημασία παίζουν αυτά τα οποία εμείς δεν δίνουμε και είναι έγκλημα που δεν δίνουμε. Να σας πω γιατί. Όταν συναντούμε τον Νταβούτογλου ή τον Ερντογάν, δεν έχω δει ένα πολιτικό που να μην χαζογελάει. Να μην χαζογελάει. Από ενθουσιασμό που ο Σουλτάνος ή ο υποκατάστατός του πιάσε το χέρι, τον ακούμπησε στην πλάτη. Αυτές οι φωτογραφίες φεύγουν. Τις βλέπει η διεθνή κοινότητα. Πώς θα βγούμε μετά να πούμε ότι έχουμε προβλήματα με τους Τούρκους όταν είμαστε μια χαρά παιδάκια? Όταν ο νυν πρωθυπουργός πήγε και κάθισε, προσέξτε, τι σημαίνει να είσαι απαίδευτος και να διοικείς. Πήγε μαζί με τον Νταβούτογλου και παρακολούθησε έναν αγώνα ελληνικής ομάδας με τουρκικής. Καθίσαν οι δύο δίπλα. Μέχρι εδώ εντάξει. Οι Τούρκοι δίνουν 2 κασκόλ στον πρωθυπουργό μας και 2 κασκόλ κρατάει ο Νταβούτογλου. Ένα με τη σημαία, με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας που ήταν μπλε, Ελλάδα-Τουρκία έπαιζε νομίζω. Με τα χρώματα της Ελλάδας και ένα με τα χρώματα της Τουρκίας που ήταν κόκκινο. Τα παίρνει ο πρωθυπουργός μας για τα 2 και τα βάζει και το κόκκινο φαινόταν, ήταν εμφανές. Ο Νταβούτογλου τα πήρε, έβαλε από κάτω το μπλε, τα πέρασε από πάνω και μπλε δεν υπήρχε. Δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Φαινόταν μόνο το κόκκινο. Ο δικός μας με στην τρελή χαρά. Πάει το κόκκινο από πάνω. Και μόλις φαινόταν λίγο το μπλε όπως τα έβαλε, ούτε καν πέρασε από το μυαλό του τι κάνει εκείνη την ώρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαία όταν χασκογελάω με τον εχθρό μου που μου έχει δημιουργήσει προβλήματα επί προβλημάτων και θα μου δημιουργήσει να στέλνω τα μηνύματα έξω ότι όλα πάνε μια χαρά, είμαστε ωραίοι και καλοί. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα λέω μπράβο στον Νίκο τον Κοτζιά και δικαιούμαι να το πω, διότι του έχω ασκήσει αυστηρότατη κριτική με αυτά που κάνει στα Βαλκάνια και με την Ουκρανία. Και επειδή του έχω ασκήσει κριτική, δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι έχω κάποιο λόγο να λέω μπράβο στον Κουτζιά για τη συμπεριφορά του όσον αφορά τον Κυπριακό. Αρκεί το γεγονός ότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεφώνησε τον Έιντε, τον διαμεσολαβητή του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών, έναν απίστευτο τύπο, ιδιωτελή,
δεν ξέρω αν είναι και χρηματοδοτούμενος, γιατί όχι. Νορβηγό, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία στην Νορβηγία σε λίγο καιρό, διότι είναι αρχηγός εργατικού κόμματος της Νορβηγίας. Και ο Κοτζιάς μίλησε καθαρά και του λέει: τι παριστάνεις εσύ στην ομιλία του στην Λευκοσία. Την πρώτη φορά, δεν είναι γλώσσα διπλωματική αυτή, αλλά εγώ το χάρηκα που το είπε. Ασχέτω αν τα γνωστά παπαγαλάκια του σχεδίου Ανάν χτυπούν τον Κοτζιά για αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι διπλωματική γλώσσα, αλλά κάποτε έπρεπε να ακουστεί. Τι παριστάνεις, του λέει εσύ, ο διαμεσολαβητής της Τουρκίας με την Ενωμένη Ευρώπη, για άλλο ρόλο σε στείλουν εδώ εκτό. Έτσι αυτόν τον ρόλο, πες το μα τα ξέρουμε. Καλά του έκανε, όμως θέλω να ελπίζω ότι ήταν πολιτικό το κίνητρο του, όχι προσωπικό. Γιατί έχει προσωπικό κίνητρο εναντίον του ΕΕ, του Κοτζιάς, επειδή εγγράφει στην έγκυρη εφημερίδα και ιστοσελίδα Πολίτικο την Αμερικανική, στην έκδοσή της των Βρυξελών, είχε ένα κατάπτυστο άρθρο που έλεγε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι δυσαρεστημένη με τον Κοτζιά και θα το διώξει. Διότι του φόρτωνε τις αποτυχίες των συζητήσεων που έγιναν στη Γενέβη. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ευτυχώς ο Τσίπρας, δεν ξέρω για ποιους λόγους, τον στηρίζει, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ βάλει κατά τον Κοτζιά. Θα μου πεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλά άλλα, μπάσχολητος. Ο Τσίπρας έχει λόγους. Δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιους, μπάσχολητος, επειδή δεν το στηρίζει. Διαπιστώθηκε ότι αυτό το κατάπτυστο άρθρο το έγραψε μία κυρία δημοσιογράφος, συνεργάτης του ΕΙΔΕ, και πέρασε στο Πολίτικο. Το πληροφορηθήκαμε μετά, και βεβαίως το πληροφορήθηκα, το πληροφορήθηκε ο Κοτζιάς, και θέλω να πιστεύω ότι είναι πολιτική ενέργεια αυτή η βολή κατά του ΕΙΔΕ και δεν είναι μια προσωπική βεντέτα, διότι καλά η ιστορία, αν είναι προσωπικό το θέμα, πάει αλλού μετά, θα δούμε και άλλα στο μέλλον, τα οποία μάλλον θα είναι δυσάρεστα. Κρίνοντας, η Ελλάδα απέδειξε το 40 ότι μέσα σε 5 χρόνια μια καταστραμμένη χώρα από δάνεια που για να καταστήλει το κίνημα των 35 των αποτάκτων δανείστηκε ένα αεροπλάνο δανεικό και βόμβες από τον βασιλιά Αλέξανδρο της Ιουγκοσλαβίας. Μέχρι εκεί δεν είχαμε. Βρέθηκε πανέτοιμη με πλήρη τον οπλισμό της κατά 100% και μόνο κατά 70% την ένδυση και την υπόθεση, διότι δυστυχώς τον Οκτώβριο του 40 ήταν ο χειρότερος χειμώνας του αιώνα και πολεμούσαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας με μείον 27 βαθμούς. Μείον 27 βαθμούς είχε πάνω στα βουνά της πύλης όταν πολεμούσαν οι δικοί μας. Και ήταν λογικό λοιπόν να μην επαρκέσει η ένδυση και η υπόθεση και να τρέχουν εδώ με τη φανέλα του στρατιώτη που έγινε τότε, να πλέκουνε κάλτσες, τσουράπια, τα έλεγαν τότε, να τα στέλνουν όσο μπορούσαν, γιατί είχαν κρυοπαγήματα.